Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λίγο μετά τις 4. Σήμερα θα μιλήσουμε για έκθεση της Φραγκφούρτης. Και θα ήθελα να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στη συγκεκριμένη έκθεση, μία από τις πιο γνωστές εκθέσεις αυτοκινήτου στο κόσμο, για να αλλάξουμε και λίγο εικόνες. Να φύγουμε, να ξεφύγουμε από την μιζέρια, την ελληνική πραγματικότητα και να δούμε τελικά τι γίνεται εκτός συνόρων. Όλα αυτά όμως μετά από την εκκίνηση στους δρόμους, για να δούμε αυτή την ώρα 4 και 8 πρώτα λεπτά τι ακριβώς γίνεται στην πλατεία Συντάγματος, για να δούμε την κάμερα και να δούμε πόσα είναι τα αυτοκίνητα, ποια είναι η κίνηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Βουλή. Εδώ, ζωντανή εικόνα, βλέπετε φίλες και φίλοι. Θα έλεγα ότι έχει αρκετή κίνηση πέριξε της Βουλής. Το βλέπετε άλλωστε, το διαπιστώνετε κι εσείς οι ίδιοι. Έχει και ζέστη, γι' αυτό δεν βλέπουμε και πολλούς πεζούς εκεί στην πλατεία. Ωραία, αυτά όσον αφορά εδώ την πλατεία Συντάγματος. Πάμε γρήγορα. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, στο ύψος του Κολεγίου, να δούμε τι γίνεται και σε αυτόν τον μεγάλο δρόμο της Αθήνας. Αυτή είναι η ζωντανή εικόνα και για να σας βάλω στο νόημα, να σας πω ότι η αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κινούνται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούσι, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά που τα αυτοκίνητα κινούνται προς το, συγγνώμη, προς το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, έχει κίνηση, αλλά υπάρχει και ροή των αυτοκινήτων. Λογικά οι οδηγοί δεν θα ταλαιπωρούνται όσοι τουλάχιστον περνούν από αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Αφήνουμε και την λεωφόρο Κηφισίας και πάμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 17ο χιλιόμετρο, εδώ ακριβώς έξω από τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Για πάμε να δούμε γρήγορα τι συμβαίνει και στην Εθνική Οδό. Έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση. Θα μας το πει, αν και δεν μιλάει, αλλά θα το δούμε, η κάμερα. Αυτή η ζωντανή εικόνα. Νομίζω ότι η εικόνα μιλά από μόνη της. Πού είναι τα αυτοκίνητα? Ειδικά από τη δεξιά πλευρά. Η δεξιά πλευρά, όπως βλέπετε, είναι η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προς τα πιο βόρεια προάστια. Οι πινακίδες εκεί πέρα λένε Βάρη Μπόμπι, άρα Βάρη Μπόμπι, Άγιο Στέφανο και ούτω καθεξής. Η αριστερή πλευρά, η πλευρά όπου τα οχήματα εισέρχονται στην Αθήνα. Πολύ φυσιολογική ηρωή. Λίγα τα οχήματα τα οποία συναντούμε αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, τουλάχιστον στο 17ο χιλιόμετρο, όπου είδατε και προηγουμένως. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε εικόνες. Να ανοίξει το μάτι μας. Και πώς θα ανοίξει το μάτι μας? Αν ταξιδέψουμε στη Φραγκφούρτη. Όσοι βρεθείτε αυτές τις μέρες στη Φραγκφούρτη, από μεθαύριο συγκεκριμένα, να ξέρετε ότι είναι ανοιχτές οι πύλες της 65ης έκθεσης αυτοκινήτου. Μίας έκθεσης που δεν θυμίζει τίποτα έκθεση της Ελλάδος, μιας και οι περισσότερες αυτοκινητομηχανίες όχι μόνο δίνουν το παρόν, δηλαδή εμφανίζουν τα αυτοκίνητα τα οποία ξέρουμε, έχουμε παγκόσμιες πρεμιέρες, πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, έχουμε πάρα πολλά πρωτότυπα οχήματα, έχουμε events, έχουμε τεράστια πραγματικά περίπτερα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Και βέβαια αυτά για να τα δείτε, για να τα ζήσετε, πρέπει να ταξιδέψετε. Όσοι όμως δεν μπορείτε, οι περισσότεροι τέλος πάντων δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το διαδίκτυο, το ίντερνετ για να σας μεταφέρουμε και εμείς και υπάρχει και η τηλεόραση Ζούγκλας για να δείτε σε τι κόσμο πραγματικά ζουν σε άλλες χώρες. Και ειδικά τώρα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, μπορείτε να καταλάβετε τι πόλεμο, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, έχουν όλες οι αυτοκινητομηχανίες που προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσελκύσουν όχι μόνο τους περαστικούς, τους επισκέπτες, αλλά και τα φλάσ των φωτογράφων, των cameraman και πάει λέγοντας. Θα ξεκινήσουμε για να δείτε τώρα, θα σας δείξουμε έτσι 4-5-6 όσο προλάβουμε παρουσιάσεις. Δεν θα τις δείξουμε όλες γιατί η κάθε μία είναι αρκετά λεπτά. Για να δείτε τη χλειδί που υπάρχει εκτός συνόρων. Μάλλον σε άλλο κόσμο ζούνε και εμείς τελικά ζούμε. Αφήστε τα, θα δείτε και θα κλάψετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μάρκα Audi και πάμε να δούμε την παρουσίαση του πρωτότυπου Quattro. Oh. Εδώ τώρα πραγματικά μην νομίζετε ότι έχουμε πάει σε κανένα χορευτικό σόου. Σόου είναι φίλες και φίλοι οι εκθέσεις των αυτοκινήτων. Και δείτε τώρα, μιλάμε για τεραστίων διαστάσεων περίπτερα. Σόου φυσικά για να προσελκύσουν τα βλέμματα, αυτές σήμερα και αύριο είναι οι δημοσιογράφοι, τους φωτογράφους και ξαφνικά εμφανίζεται και το αυτοκίνητο. Δείτε.
welcome Chairman of the Board of Management of Audi AG, Rupert Stadler. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Εντάξει, τώρα φίλες και φίλοι, μην παρακολουθήσουμε το τι λέει εκεί ο πρόεδρος της Audi. Γενικότερα θα δείτε τις παρουσιάσεις, τις κάνει, δεν τις κάνει όποιος και όποιος. Κάνει ο πρόεδρος, κάποιο έτσι μεγάλο στέλεχος κάποιες αυτοκινομηχανίας. Αλλά θέλω να πάρετε σήμερα γεύση το τι συμβαίνει. Το τι συμβαίνει. Και να συγκρίνετε, και θα το συγκρίνουμε και αυτό, την έκθεση της Αθήνας με την έκθεση της Frankfurt. Βέβαια δεν μπορώ να είμαστε και στο επίπεδο εκεί. Όλα σχετικά είναι όμως. Άμα θέλεις, μπορείς. Άμα κάνεις επαγγελματική δουλειά, άμα κάνεις σωστή δουλειά και δουλεύεις και δεν έχεις το μυαλό σου στην αρπαχτή και όλα αυτά, δεν ξέρω τι, πώς και γιατί, να ξέρετε ότι όλα έχουν ανταπόκριση. Όλα έχουν ανταπόκριση. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε, γιατί αρκετοί θα αναρωτηθούν, θα πείτε, α, η Audi κάνει τέτοιες παρουσιάσεις. Λέω έτσι. Πάμε να δούμε μία άλλη μάρκα. Και αν δεν κάνω λάθος, η επόμενη μάρκα όπου θα δούμε έτσι μία ακόμα παρουσίαση μας έρχεται από την Bentley. Wow, Bentley. Βρετανική φίρμα. Εντάξει, τώρα βρετανική φίρμα. Χειροποίητα αυτοκίνητα. Τώρα νέο μοντέλο. Δείτε εδώ. Ja, meine Damen und Herren, heute hier in Frankfurt die Weltpremiere unseres Continental V8S. Mit dem V8S haben wir unser Erfolgsmodell, den Continental V8, nochmals deutlich geschärft. Εδώ, φίλες και φίλοι, είναι η παρουσίαση της Bentley Continental GT V8S Coupé. Αυτή είναι η Coupé. Παρουσιάστηκε και η ανοιχτή έκδοση. Τώρα νομίζω το να σχολιάζεις τέτοια αυτοκίνητα θεωρώ ότι είναι περίτω. Απλώς αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει και με κάποιο τρόπο μπείτε στο εσωτερικό αυτού του αυτοκινήτου. Τώρα πώς, ο Θεός και η ψυχή του. Το είδαμε φίλες και φίλοι και εδώ πήρα μια γεύση από την Bentley η οποία παρουσίασε για αυτή τα δικά της αυτοκίνητα. Πάντως θα παρατηρήσετε κάτι. Είτε μιλάμε για γερμανική εταιρεία είτε δεν μιλάμε για γερμανική εταιρεία. Οι επικεφαλής συνήθως είναι Γερμανοί. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε τώρα θα δείτε, αργότερα θα δείξουμε και Lamborghini. Θα δείτε ότι ο πρόεδρος εταιρείας και αυτός Γερμανός. Θα μου πείτε, το Volkswagen Group έχει αριθμεί από κάτω του καμιά δεκαριά εταιρείες. Λογικό είναι να βάζει τους δικούς της ανθρώπους. Πάμε τώρα σε ένα πραγματικά εξωπραγματικό διαστημικό αυτοκίνητο. Η μάρκα και μόνο λέει πολλά. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Τη μάρκα, Bugatti και τα άλογα του αυτοκίνητου. 1200. Απολαύστε. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Fahrzeug hier neben mir, Jean Bugatti, ist das zweite Fahrzeug einer sechsteiligen. Νομίζω show θα δούμε σήμερα. Παρά έτσι αυτοκίνητα, πρώτα βλέπουμε τα show για να παρουσιαστεί λίγο αργότερα το αυτοκίνητο. Το είδατε κατά τη διάρκεια φυσικά τη μία σε μίνι
παρουσίαση, η οποία κρατάει γύρω στα 10 λεπτά, 15 λεπτά, μπορεί να λέω και πολλά, αναλόγως βέβαια το μοντέλο. Δηλαδή το πρόγραμμα σήμερα και αύριο, για να ξέρετε έτσι, να σας βάλω και λίγο στο νόημα, είναι πολύ βεβαρημένο. Πηγαίνει το πρωί, τελειώνει το βράδυ, για τους δημοσιογράφους λέω, οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα κατεβατό και σου λέει 11 η ώρα έχει παρουσίαση Bugatti, 11 και 4 έχει παρουσίαση Mercedes, 11 και 4 έχει παρουσίαση Toyota. Και τρέχεις τώρα να προλάβεις, να δεις, να κάνεις, φανταστείτε τώρα, μιλάμε ένα χαμός πραγματικός. Πάμε τώρα στη μάρκα Jaguar. Πάμε να δούμε το νέο SUV, το νέο όχημα ελευθέρου χρόνου της Jaguar. Και αμέσως μετά το βίντεο θα σας πω για το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και για την ελληνική αγορά. Θα σας το εξηγήσω αμέσως μετά το βίντεο. We're announcing the new CX-17 concept car, which is a tremendous event for us, and it's something we've been greatly looking forward for a long time. The CX-17 is really about a crossover. It's not a car as we normally know it. We're about a car design, sports car company. And really it's the first time we've done something that's perhaps this utilitarian. Εδώ βλέπουμε, φίλες και φίλοι, την παρουσίαση. Είναι αυτή τη στιγμή ως πρωτότυπο. Όμως αυτό το πρωτότυπο, το CX-17, να ξέρετε ότι θα κυκλοφορήσει στους δρόμους σε κανένα χρόνο περίπου. Το έχει ανακοινώσει άλλωστε η βρετανική φίρμα. Το βλέπετε. Πολύ εντυπωσιακή σχεδίαση, πολύ διαστημική σχεδίαση. Ένα αυτοκίνητο το οποίο βασίζεται, έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με το Range Rover Evoque. Όσοι το έχετε δει, έχετε καταλάβει γιατί κεντρικό αυτοκίνητο, κεντρικό SUV μιλάμε. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ακριβό, από 65-70 χιλιάδες ευρώ και πάνω. Παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο και με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών. Αυτό όσον αφορά το Evoque. Όμως και αυτό το αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε στις οθόνες σας, να ξέρετε ότι και αυτό το αυτοκίνητο θα κυκλοφορήσει και με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών. Ακούγονται τα κυβικά πάρα πολλά, όμως περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι εκπομπές ρήπων διοξειδίου του άνθρακα, το CO2 που λέμε, γιατί από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι φόρους έχει αυτό το αυτοκίνητο και αν αξίζει ή δεν αξίζει. Να ξέρετε ότι αυτό το αυτοκίνητο βγαίνει για τους εξής λόγους. Για να χτυπήσει μοντέλα όπως είναι το Porsche Macan. Το μικρό μοντέλο της Porsche, το οποίο θα το δούμε σε λίγους μήνες να κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών. Θα θέλει να χτυπήσει την BMW X3, να χτυπήσει την Mercedes GLK, το Audi Q5. Υπάρχει κατηγορία, η premium κατηγορία με τα αυτοκίνητα, τα SUV, και αυτό θα είναι ένα αυτοκίνητο και μάλιστα με δίλητρο, θα υπάρχει και τρίλητρο σε κινητήρας, της Jaguar, το οποίο φυσικά θα έρθει και στην Ελλάδα. Και μιας και αναφέρθηκα στη μάρκα Jaguar, μετά από ένα χρόνο, ακούστε τώρα, μετά από ένα ακριβώς σχεδόν χρόνο, θα γίνει και η παρουσίαση της μάρκας Jaguar, της επίσημης εισαγωγής εταιρείας που θα μας παρουσιάσει όλα τα μοντέλα, μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα. Για να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να αγοράσει ακόμα και την καινούργια Jaguar F-Type, αυτό το πραγματικά πανέμορφο ανοιχτό αυτοκίνητο της μάρκας, μπορεί να το αγοράσει και στην Ελλάδα. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον νομίζω το Jaguar με τον κινητήρα των 2.000 κυβικών εκατοστών, και όσοι νομίζετε ότι η μάρκα Jaguar δεν έχει ιδιαίτερη έτσι πέρα στην Ελλάδα, τώρα θα πούνε μερικοί τι μας λέει, μεγάλη εδώ κρίση έχουμε, δεν έχουμε μας λες για αυτοκίνητα, θα σας πω ότι υπάρχουν γύρω στα 3.000 με 4.000 Jaguar που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Θα πείτε ότι κάποιοι έχουν καταθέσει πινακίδες, κάποιοι τα πουλάνε. Σας λέω εγώ, 500 είναι αυτοί. Υπάρχουν 3.000 αυτοκίνητα Jaguar τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τα Porsche, τα οποία αυτή τη στιγμή υπολογίζονται γύρω στα 6 με 6.500. Καλός ο αριθμός. Συγκριτικά όμως με άλλες χώρες είμαστε πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου αγορά αυτοκινήτου. Σχεδόν τα 50-60 χιλιάδες αυτοκίνητα που πωλούνται το χρόνο είναι μηδαμινή. Στην κυριολεξία μηδαμινή. Είναι δηλαδή τα αυτοκίνητα που πωλούνται για τις ανάγκες όσων αγοράζουν ένα αυτοκίνητο, που οι περισσότεροι το παίρνουν αναγκαστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μισά από αυτά είναι τα λεγόμενα fleet, δηλαδή από νοικιάρικα, εταιρικά και ούτω καθεξής. Και λογικό είναι να υπάρχουν νοικιάρικα. Όταν έχουμε τουρισμό, οι εταιρείες
υποχρεωτικά μετά από κάποια χρόνια πρέπει να ανανεώνουν το στόλο των αυτοκινήτων. Εδώ να σας πω και κάτι. Δεν νοείται εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων να νοικιάζει αυτοκίνητο δεκαετίες, δεκαπενταετίες. Τα βλέπουμε στα νησιά. Αυτό απαγορεύεται να ξέρετε. Έτσι. Αυτό έτσι για παρένθεση. Πάμε τώρα σε μία άλλη διαστημική μάρκα. Είπαμε να ξεφύγουμε, ρε παιδί μου. Να ξεφύγουμε. Να μην δούμε και καθημερινά αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε τη μάρκα Lamborghini. Το λες, ρε παιδί μου, και σου γεμίζει το στόμα. Για να δούμε τι παρουσίασε η Lamborghini σήμερα στη Φραγκφούρτη. Ladies and gentlemen, I bid you welcome most warmly. Ferruccio Lamborghini founded Automobile Lamborghini 50 years. Φίλες και φίλοι, να το σπάλι εδώ σε αυτό που σας έλεγα. Γερμανός επικεφαλής στην μάρκα Lamborghini, ιταλική φίρμα, αλλά πουλημένη στους Γερμανούς. Η Lamborghini βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Group Volkswagen, έτσι, όσοι το γνωρίζετε. Αλλά βέβαια δεν πάβει να είναι μια ιταλική φίρμα, εξού και το design, γιατί οι Ιταλοί πραγματικά ξέρουν να σχεδιάζουν, ξέρουν να προκαλούν τα βλέμματα, οι σχεδίες των αυτοκινήτων για οποιαδήποτε μάρκα, είτε από τη Lamborghini, είτε μιλάμε για αυτοκίνητο Alfa Romeo, εντάξει, οι άνθρωποι είναι αλλού, σχεδιάζουν για μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι, έχουν ένα κακό όμως, ότι τα ιταλικά αυτοκίνητα δεν κρατούν μεταπολιτική αξία, με φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, βλέπε Fiat 500, έτσι κάποια αυτοκίνητα ρετρό, κάποια αυτοκίνητα συλλεκτικά, τα οποία αυτά είτε το θες είτε όχι, κρατούν την τιμή τους. Πάμε όμως να δούμε και τι καλό μας είχε η Mercedes. Θα δούμε ένα πρωθυπουργικό αυτοκίνητο που δεν ξέρω αν θα υπάρξει στην Ελλάδα. Τουλάχιστον εμείς το βλέπουμε, το θαυμάζουμε αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την καινούργια Mercedes S500. Οχο. We'll be right back.
Αυτά τώρα τα αυτοκίνητα, ξέρετε, δηλαδή αυτοί που τα επιλέγουν για να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Άρα δηλαδή να πάρεις ένα αυτοκίνητο, εμείς δεν ξέρω αν τα σκεφτόμαστε αυτά, τα σκέφτονται λίγοι να τα πάρουν, γιατί τα καθίσματα πίσω είναι, ρε παιδί μου, σαν να είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου. Κάθεσαι και περνάς άνετα και ωραία. Όμως, επειδή εμάς μας αρέσει ο οδηγής, τη γουστάρουμε, θέλουμε να είμαστε στη θέση του οδηγού πίσω από το τιμόνι, να το ευχαριστιόμαστε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τώρα θα σας δείξω ένα αυτοκίνητο που είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει σε όλους. Σε όποιον δεν αρέσει, καλό είναι να πάει να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Για πάμε να δούμε τι καλό μας παρουσίασε η Porsche. Πήρατε μία γεύση και από την Porsche 918 Spyder. Αμάν Θεούλη μου, τι αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Και επειδή σήμερα σας έδειξα πάρα πολλά αυτοκίνητα, σας έδειξα όμως αυτοκίνητα διαστημικά. Lamborghini, βασικά παρουσία show είδαμε. Lamborghini, Bugatti, Bentley. Να σας δείξω και σε ένα περίπτερο μιας πιο έτσι προσγειωμένης μάρκας, της μάρκας Skoda στην προκειμένη περίπτωση, τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, όπου παρουσίασαν οι άνθρωποι και την Station Wagon, την οικογενειακή έκδοση του Rapid. Για να δούμε, ήταν και ξεχωριστή εκεί η παρουσίαση ή δεν ήταν. Δείτε. Όχι, πρέπει να το κάτι έπαθε το συγκεκριμένο βίντεο, το ξανακάνουμε ένα play, γιατί πραγματικά αξίζει να δείτε, εδώ δείτε show τώρα, έτσι. Και δεν σας είπα για Lamborghini και αυτά, σας είπα για Skoda, δείτε εδώ show τώρα. Δεν ξέρω, για να δούμε, το καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, πήρατε γεύση τώρα από παρουσίαση της μάρκας Skoda για το Rapid Station Wagon. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το αυτοκίνητο ή η μουσική. Εν πάση περιπτώσει, πάντως να ξέρετε
ότι μιλάμε για μια απίστευτη έκθεση. Μπείτε στο zoogla.gr, εκεί φυσικά στην ενότητα Automoto, θα δείτε πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλές φωτογραφίες. Γενικότερα αυτοκίνητα τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ευχόμαστε πολλά εξ αυτών και στους ελληνικούς δρόμους. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Beep Beep έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με την Κατερίνα Νινιού. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Γεια και χαρά.